Τζόναθαν Βίλιαμ Άντερσον παρουσίασε τη δική του κολεξιόν για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2014 κατά τη διάρκεια του Collections Men, του τριήμερου δηλαδή σόου με ανδρικές δημιουργίες Βρετανών σχεδιαστών στο Λονδίνο. Ο Άντερσον, που κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, ήταν ηθοποιός πριν μπλέξει με τη μόδα. Τώρα πρωταγωνιστεί στις βρετανικές πασαρέλες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις αλλά και τα ευνοϊκά σχόλια των ειδικών της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Ο Ρίτσαρντ Τζέιμς τώρα, στη δική του σειρά ρούχων, αποτείει φόρο τιμής στους νέους που υιοθετούν ένα στυλ Teddy Boy. Πρόκειται κυρίως για ρούχα που είχαν υιοθετήσει οι περιθωριακοί νέοι τη δεκαετία του 50 στην Βρετανική πρωτεύουσα και περιελάμβαναν ενδυματολογικά στοιχεία από τους δανδίδες της εποχής της βασιλείας του Εδουάρδου του 7ου, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει το Παρίσι, το Μιλάνο και η Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι ο μόνος τόπος όπου έχουν υιοθετηθεί τόσα διαφορετικά στυλ. Δεν αφορά ανθρώπους σαν εμένα που έχουν ταξιδέψει τόσο πολύ. Υπάρχουν σχεδιαστές επίσης στο Shoreditch, αλλά και αλλού, που φτιάχνουν καταπληκτικά πράγματα τα οποία δεν τα συναντά σε άλλες διοργανώσεις μόδας. Έχουμε δηλαδή απ' όλα. Ο οίκος μόδας Richard James ιδρύθηκε το 1992 και αυτό που διαφημίζει δεν είναι άλλο από ρούχα που αποτελούν μια σύγχρονη μεταφορά της διάσημης παραδοσιακής βρετανικής ραπτικής σε μοντέρνα ανδρικά ρούχα. Ανάμεσα στους τοπιούς που φόρεσαν κουστούμι του Richard James ήταν και ο Daniel Craig ως James Bond. Η επίδειξη του Alexander McQueen πραγματοποιήθηκε σε ένα σκοτεινό παρεκκλήσι στο Λονδίνο. Η καινούρια κολεξιόν του ήταν απλή και σχεδόν όλη σε σκούρες αποχρώσεις. Απλά σχέδια και post-punk αναφορές χαρακτήρισαν την καινούρια αυτή σειρά ρούχων. Τα μαύρα ευθύματα διαφύσκαν από χρυσούς αλλά και σημαίνιους τόνους, καθώς και από μινιμαλιστικά γεωμετρικά σχέδια. Παρά τις μικρές χρωματικές αποκλίσεις, η γενικότερη άβρα που έβγαζε η συγκεκριμένη κολεξιόν ήταν αυστηρή και διακριτική. Υπεύθυνη αυτής της σειράς για τον διάσημο οίκο μόδας ήταν η Σάρα Μπέρτον και ο Χάρλεϊ Χιούς.